Παρακάλεσα τον επικεφαλή, τον συντονιστή του γραφείου, τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη, να είναι μαζί μας για να το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα κύριε Κουντεντάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τσίμα. Καταρχήν, συμφωνείτε φαντάζομαι και εσείς, γιατί ακούω ότι αυτό το 5, κάτι που ήταν η αρχική εκτίμηση θα είναι πάνω από 6, κάποιοι λένε πάνω από 7, ίσως πλησιάσει και το 8%. Ο ρυθμός ανάπτυξης εννοώ για το 2021. Κοιτάξτε, πράγματι το δεύτερο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ψηλός ο ρυθμός μεγέθυνσης, το 16,2 δηλαδή. Η ελληνική οικονομία σε επίπεδο τριμήνου, του δεύτερου τριμήνου δηλαδή, έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2019 σε πραγματικούς όρους. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια, το αν και σε επίπεδο έτους θα φτάσουμε το 2019 είναι κάπως πιο δύσκολο. Χρειάζεται ένας ρυθμός της τάξης του 9%, το οποίο... είναι τέλος πάντων αρκετά ισόρροπο. Για να βρεθεί η ελληνική οικονομία εκεί που ήταν το 19. Ακριβώς. Μάλιστα. Βέβαια το τρίτο τρίμηνο, αυτό που περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί, φαίνεται ότι επειδή ο τουρισμός πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο, φαίνεται ότι θα είναι και αυτό ψηλά. Ναι, αυτή είναι η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί και λόγω τουρισμού και λόγω των περισσότερων βραχυχρόνιων δικτών που βγαίνουν. Ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών ή ο δείκτης των παραγγελιών, όλα συνηγορούν προς και το τρίτο τρίμηνο θα είναι αρκετά θετικό. Θα είναι καλό. Παρ' όλα αυτά είδα ότι στη δική σας έκθεση είστε αρκετά συγκρατημένοι και διατυπώνετε και κάποιες ανησυχίες. Δηλαδή το ερώτημα είναι αν είναι διατηρήσιμος αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης, ο ρυθμός μεγέθυνσης, ο ψηλός. Ακριβώς. Αυτό που διαπιστώνουμε, και όχι μόνο εμείς, νομίζω είναι γενική πεποίθηση, είναι ότι σε ένα βαθμό, το μεγαλύτερο μέρος μάλλον αυτής της μεγέθυνσης οφείλεται σε παράγοντες που είναι συγκυριακοί. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα έτσι στις συσσωρεμένες αποταμιεύσεις του προηγούμενου διαστήματος που τώρα ξοδεύτηκαν και φυσικά στα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα που λήφθηκαν. Yeah. Και στο κρατικό χρήμα. Άρα και την κατανάλωση ακριβώς. Yeah. Από εκεί και πέρα, επιπρόσθετα μάλλον, υπάρχουν και οι ειδικές νομισματικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ειδικό πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων δηλαδή, και φυσικά η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας που επιτρέπει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν δαπάνες πάνω από το. Από όσα έκαναν. Όλες αυτές οι συνθήκες αναμένεται να σταματήσουν να επιδρούν. Το επόμενο διάστημα, έτσι και οι αποταμιεύσεις κάποια στιγμή τέλος πάντων εξαντλούνται, δεν θα ξοδεύονται για πάντα, και η δημοσιονομική πολιτική με τη λήξη κατά κάποιο τρόπο των έκτακτων μέτρων θα επανέλθει σε φυσιολογική κατάσταση. Και επίσης κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, έτσι δεν έχει τελειώσει το θέμα της πανδημίας οριστικά. Είναι ακόμα, προφανώς είναι σε ύφεση, έτσι. Ναι, αλλά υπάρχει μια βεβαιότητα για το πώς θα είναι ο χειμώνας. Σωστά. Ακριβώς. Όλα αυτά συνθέτουν ένα κλίμα το οποίο. Ναι. Τέλος πάντων, μας υποχρεώνει να είμαστε σχετικά επιφυλακτικοί στο τι μένει γενέστε. Δηλαδή, θεωρούμε ότι πρέπει να αναμένουμε και τα επόμενα τρίμηνα για να δούμε πού θα ισορροπήσει σε γενικές γραμμές η ελληνική οικονομία. Αυτό τώρα πώς μεταφράζεται ως προς το πρακτέον, δηλαδή ως προς το τι κάνουμε. Σωστά διαβάζω μια επιφύλαξη, δηλαδή, ή αν θέλετε ένα ερωτηματικό, αν θα ήταν σωστό να αξιοποιηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης για μια πιο επεκτατική πολιτική, για μεγάλες μειώσεις φόρων ή για μεγάλα, ας πούμε, να δώσει πίσω δηλαδή το κράτος χρήματα στους πολίτες επειδή οι ρυθμοί πάνε φέτος καλύτερα. Αυτό που λέμε είναι ότι είναι ακόμα νωρίς, έτσι, για να το θέσω έτσι, για να ληφθούν αποφάσεις μόνιμων μέτρων. Με την έννοια ότι μόνιμο κάτι που θα γίνει και θα παραμείνει, έτσι, δεν είναι κάτι που γίνεται έκτακτα. Και γιατί το λέμε αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλο το κόστος που προκάλεσε η πανδημία, το δημοσιονομικό κόστος, έτσι, συγκεκριμένο αναφέρομαι εδώ, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει... Θα το κουβαλάμε, για να το πω έτσι, για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι που με το που θα εκλείψει η πανδημία θα εξαφανιστεί. Και ειδικά αναφέρομαι στο χρέος, έτσι. Η αύξηση του χρέους προκάλεσε η πανδημία είναι κάτι που σταδιακά θα δούμε να περιορίζεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι για να ληφθούν αποφάσεις δημοσιονομικής πολιτικής, είτε επέκταση είτε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα από αυτή που έχουμε σήμερα για το. Ποια είναι η κατάσταση της ισορροπίας της οικονομίας και με βάση αυτή την εικόνα πόσα μέτρα χωράνε μακροπρόθεσμα μέσα και πόσα δεν χωράνε.
Αυτή είναι η σύστασή μας κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Η οποία διατυπώνεται φαντάζομαι και εν όψη του προϋπολογισμού. Το ότι κάποια τώρα σιγά σιγά πλησιάζει η εποχή που συντάσσεται ο προϋπολογισμός και θα εμφανιστεί το προσχέδιό του. Η σύστασή σας συνεπώς είναι αυτή. Ένα τελευταίο. Στην γενικότερη εικόνα, επειδή είπατε ότι κάποια στιγμή αυτή το δημοσιονομικό παράθυρο που η πανδημία άνοιξε, που επιτράπει στα κράτη και στην Ευρώπη να ξοδεύουν περισσότερα, θα κλείσει κάποια στιγμή. Βλέπετε σημάδια να γίνεται γρήγορα αυτό, γιατί ας πούμε είδα χθες ανακοινώσεις και η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα έδωσε ένα σημάδι ότι θα κόψει ρυθμό πιστωτικής επέκτασης και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάτι ανάλογο ακούγονται. Ναι, το ζήτημα εδώ είναι ο πληθωρισμός. Δηλαδή ότι βλέπουμε φέτος το πληθωρισμό παγκόσμια έτσι να ανεβαίνει μετά από μια μακρά περίοδο αρκετά χαμηλού ενίοτε και αρνητικού πληθωρισμού και αυτό έχει χτυπήσει καμπανάκι κατά κάποιο τρόπο σε όλες τις κεντρικές τράπεζες ότι οι ειδικές νομισματικές συνθήκες που επικρατούσαν και λόγω της κρίσης χρέους αλλά και λόγω της πανδημίας ότι όλες οι κεντρικές τράπεζες χαλάρωσαν πάρα πολύ την νομισματική πολιτική υπάρχει μια πίεση, μια συζήτηση ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσει να μαζεύεται. Και αυτό είναι ένα σημείο που δημιουργεί ανησυχίες. Ειδικά έτσι αν σκεφτούμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μας αφορά και στο πώς θα, τι αποφάσεις θα λάβει το Μάρτιο του 2022 που τελειώνει τυπικά το πρόγραμμα το ειδικό πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και μέλλει να δούμε πώς θα συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουταντάκη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια